Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν είναι η λάμψη και ο στολισμός αντικειμένων και ανθρώπων που όταν αυτά σβήσουν και περάσουν, επιστρέφει η ρουτίνα της καθημερινότητας. Είναι το χαμόγελο που παραμένει στα χείλη μέσα από την αλληλεγγύη και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Έτσι όπως κάθε χρόνο οι πυροσβέστες των Χανίων συγκέντρωσαν χρήματα για να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διάρκειας για το χαμόγελο του παιδιού. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της προσφοράς που σας κάνουμε και πάρετε εδώ τον πίνακα με τον οποίο φαίνεται ακριβώς τι σας παραδίδουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων σήμερα επιδίδει στο χαμόγελο του παιδιού τρόφιμα μακράς διάρκειας προκειμένου εν ώψη των επερχόμενων εορτών να διατεθούν εκεί που το χαμόγελο του παιδιού μπορεί να τα αξιοποιήσει. Η δράση αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Τα παιδιά και οι οικογένειες που έχουν την ανάγκη της φροντίδας του χαμόγελου δεν είναι λίγα, αφού συνολικά φέτος 150 παιδιά και οικογένειες από διάφορες εθνικότητες υποστηρίζονται από τη δομή. Οι οικογένειες που στηρίζουμε είναι 150 μηνιαίως και τα παιδιά είναι πάνω από 400. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγάλες. Τα αποθέματά μας δυστυχώς είναι πολύ λιγοστά και τέτοιες κινήσεις το μόνο που μας προσφέρουν είναι δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας για να είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Τον τελευταίο χρόνο, όλο ένα και περισσότερα παιδιά αλλά και οι οικογένειες ζητούν τη στήριξη, καθώς και αυτή η χρονιά της πανδημίας οδήγησε αρκετούς στην ανεργία, με αποτέλεσμα η επιβίωση στις απαιτήσεις της καθημερινότητας να είναι ένας αγώνας. Έχουμε δυστυχώς αύξηση των οικογενειών και το λέω δυστυχώς γιατί οι οικογένειες και λόγω του κορονοϊού και των γενικότερων έτσι επιπτώσεων που έχει επιφέρει ο ιός δυσκολεύονται τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Οπότε είμαστε εκεί να τους καλύψουμε όλες τις ανάγκες, ολική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να έχουν μια σωστή διαβίωση τα παιδιά. Καλές γιορτές με υγεία και με λιγότερα συμβάντα για το πυροσβεστικό σώμα. Το χαμόγελο του παιδιού στηρίζεται στον εθελοντισμό και στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιήσει και φέτος το χριστουγεννιάτικο του παζάρι στην πλατεία 1866 από τις 20 έως τις 31 Δεκεμβρίου.